και τις συνθήκες της ανωτέρου ρύπανσης. Τώρα, η ανάδειξη των προοπτικών και το μέλλον της ψηφιακής επιχειρηματικότητας ήταν το θέμα του φετινού 13ου Πολυσυνεδρίου Καινοτομία και Ανάπτυξη, που διοργάνωσε το διαδικτυακό κανάλι για την καινοτομία και την ανάπτυξη, το keybusiness.gr, με την υποστήριξη της DevHell Expo. Οι προοπτικές της ψηφιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας, τα μέσα στήριξης της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, αλλά και η εκπαίδευση στο e-επιχειρήν ήταν ορισμένες από τις ενότητες που συζητήθηκαν. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία και η σωστή χρήση τους είναι η πρόκληση, αλλά και το μυστικό ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Μπορούν οι παραδοσιακές επιχειρήσεις να περάσουν στην ψηφιακή εποχή? Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία? Είναι ενδεικτικά ερωτήματα στα οποία διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων έδωσαν απαντήσεις στο πλαίσιο των εργασιών του 13ου Πολυσυνεδρίου Καινοτομία και Ανάπτυξη που διοργάνωσε το CAB Business. Φέτος θα αναδείξουμε τις προοπτικές και το μέλλον της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Τα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία ουσιαστικά αλλάζουν άρδιτα τον παγκόσμιο χάρτη της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Άλλωστε, το kibusiness.gr είναι παιδί των ψηφιακών εργαλείων. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει ήδη μπει στο δημιουργήν των επιχειρήσεων. Αρκετά προϊόντα τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής, όπως το Skype, το WhatsApp, κάνουν την καθημερινότητα όλων πιο εύκολη. Εάν μπορέσουμε να φτιάξουμε εταιρείες οι οποίες θα δημιουργήσουν προϊόντα της τάξης των 100 εκατομμυρίων και πάνω, we are in business. Γιατί? Διότι το Ισραήλ εξάγει 18 δισεκατομμύρια δολάρια στην ηλεκτρονική βιομηχανία. Δεν θέλω να φτάσουμε εκεί, αλλά 2-3 δισεκατομμύρια θα αλλάξει και την οτροπία των παιδιών, θα μείνουν τα παιδιά μας εδώ, διότι το υλικό το έχουμε. Το υλικό στον ελληνικό χώρο, σε αυτές τις τεχνολογίες, είναι υψηλότερο. Ήμουν χρόνια καθηγητής και στον Καναδά και στην Πάτρα. Τα παιδιά έχουν μια ευελιξία και 2.500 ηλεκτρολόγοι φεύγουν και πάνε στη Γερμανία. Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης αποτελεί το πρώτο πάρκο επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα, στο οποίο μπορούν να εγκατασταθούν επιχειρήσεις της νέας οικονομίας, καθώς και ερευνητικές αλλά και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Το 2012 επηρεάστηκε πολύ από την κρίση την οικονομική, σταμάτησε, πολλά σχέδια μπήκαν στο σιρτάρι, αλλά τώρα ξεκίνησε πάλι μια νέα, πιο αργή φυσικά, αλλά νιώθω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε νέες αφήξεις. Η χρηματοδότηση καταρχήν είναι ιδιωτική. Είναι θέμα τραπεζών. Υπάρχει μια δυσκολία εδώ, αλλά νομίζουμε ότι σιγά σιγά ανοίγει και αυτό. Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να μετεξελιχθεί στη νέα βαριά βιομηχανία της χώρας, επισήμανε μεταξύ άλλων στην επιστολή που απέστειλε στο 13ο Πολυσυνέδριο ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παπάς. Θα δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις εργασίας με καλές αμοιβές. Και μάλιστα τονίζει στην επιστολή του πως στα επόμενα πολύ λίγα χρόνια θα αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 4% κατά 7,5 εκατομμύρια ευρώ σε θέματα τεχνολογίας. Η Αντιπεριφερειάρχης, πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, αναφέρθηκε στις δράσεις του Οργανισμού Τουρισμού αλλά και το site του, το οποίο ήδη μιλά 4 ξένες γλώσσες. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν αυτές τις υποδομές και νομίζω πλέον, και μπορεί να είναι και ίσως από τους μοναδικούς οργανισμούς τουρισμού, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, που είναι στα τουριστικά, εκτός από μεμονωμένες μεγάλες ξενοδοχειακές παραδείγματος χάρη μονάδες που ήδη τρέχουν, νομίζω ότι είναι ίσως και ο μοναδικός που μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους τους φορείς, έτσι ώστε η πόλη μας να αναδειχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ως τουριστικός προορισμός. Η ψηφιακή τεχνολογία επεκτείνεται και τα e-shop ολοένα και αυξάνονται. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ψηφιακοί καταναλωτές ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια. Σε ένα από τα πολλά τραπέζια των συζητήσεων αναπτύχθηκε η θεματολογία «Από την παράδοση στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα». Από την παράδοση στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, το χάσμα δεν είναι μεγάλο. Ήδη πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει στην ψηφιοποίησή τους και στην εκμετάλλευση του ψηφιακού κόσμου. Ουσιαστικά, το αιτούμενο σήμερα είναι όλες οι επιχειρήσεις η παραδοσιακής μορφής να δουν τα θετικά του ψηφιακού κόσμου, της ψηφιοποίησής τους και να προχωρήσουν στην εκμετάλλευσή του. Το www.kbusiness.gr είναι εξάλλου παιδί της νέας τεχνολογίας και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.